Κεφάλαιο πρώτο. Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς. Όπως το αφηγείται ο Ρόμπερτ Κιουσάκη. Είχα δύο πατεράδες, ένα πλούσιο και ένα φτωχό. Ο ένας ήταν πολύ μορφωμένος και έξυπνος. Είχε διδακτορικό και ολοκλήρωσε 4 χρόνια προπτυχιακών σπουδών σε λιγότερα από 2. Κατόπιν πήγε στο Στάνφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και στο Northwestern για τις μεταπτυχιακές σπουδές του, όλες με υποτροφία. Ο άλλος πατέρας μου δεν τελείωσε ποτέ τη Β' γυμνασίου. Και οι δύο άντρες είχαν κατακτήσει επιτυχημένες σταδιοδρομίες και εργάστηκαν σκληρά όλη τους τη ζωή. Και οι δύο είχαν αξιόλογα εισοδήματα. Όμως ο ένας αγωνιζόταν να τα βγάλει πέρα μία ολόκληρη ζωή. Ο άλλος θα γινόταν μία μέρα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Χαβάη. Και οι δύο άντρες πίστευαν πολύ στην εκπαίδευση, αλλά δεν μου συνιστούσαν να ακολουθήσω τις ίδιες σπουδές. Αν είχα μόνο έναν πατέρα, θα έπρεπε είτε να ακολουθήσω είτε να απορρίψω τις συμβουλές του. Το να έχω δύο πατεράδες μου έδωσε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο αντίθετες αντιλήψεις. Εκείνη ενός φτωχού και εκείνη ενός πλούσιου. Αντί απλώς να αποδέχομαι ή να απορρίπτω τη μία ή την άλλη συμβουλή, άρχισα να σκέπτομαι περισσότερο και να συγκρίνω. Και ύστερα να κάνω τις επιλογές μου. Το πρόβλημα ήταν ότι ακόμα ο πλούσιος δεν ήταν πλούσιος και ο φτωχός δεν ήταν ακόμη φτωχός. Και οι δύο είχαν μόλις αρχίσει τις καριέρες τους και αγωνίζονταν να ορθοποδήσουν οικονομικά για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Αλλά είχαν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από το θέμα των χρημάτων. Για παράδειγμα, ο ένας πατέρας έλεγε: «Η αγάπη για τα χρήματα είναι η αιτία κάθε κακού». Ενώ ο άλλος έλεγε: «Η έλλειψη χρημάτων είναι αιτία κάθε κακού». Όταν ήμουν μικρός, μου ήταν δύσκολο να δέχομαι επίδραση από δύο δυναμικές προσωπικότητες. Ήθελα να είμαι καλό και υπάκουο παιδί, αλλά οι δύο πατεράδες μου δεν υποστηρίζαν τα ίδια πράγματα. Η διάσταση των αντιλήψεών τους, κυρίως σε θέματα χρημάτων, ήταν τόσο ακραία που μεγάλωσα αμήχανος και προβληματισμένος. Άρχισα να αναλογίζομαι για μεγάλα χρονικά διαστήματα τις απόψεις του καθενός. Αφιέρωνα πολύ από τον προσωπικό μου χρόνο σε σκέψεις, θέτοντας στον εαυτό μου ερωτήματα όπως «Γιατί το λέει αυτό?». Και αμέσως μετά επαναλάμβανα το ερώτημα, απορώντας εξίσου για τη δήλωση του άλλου πατέρα μου. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πω απλώς «Ναι, έχει δίκιο, συμφωνώ», ή απλώς να απορρίψω την άποψή του, λέγοντας «Ο γέρος δεν ξέρει τι λέει». Αντίθετα, το γεγονός ότι είχα δύο πατεράδες τους οποίους αγαπούσα, με ανάγκασε να σκέφτομαι και τελικά να επιλέξω ένα δικό μου τρόπο σκέψης. Σαν διαδικασία, η κατάσταση της δικής μου επιλογής αποδείχθηκε μακροπρόθεσμα εξαιρετικά πολύτιμη σε σχέση με την αποδοχή ή την απόρριψη μίας και μοναδικής άποψης. Ένας από τους λόγους που οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί οι φτωχότεροι και η μεσαία τάξη αγωνίζεται να ξεφύγει από τα χρέη, είναι γιατί το θέμα των χρημάτων δεν διδάσκεται στα σχολεία, αλλά στο σπίτι. Οι περισσότεροι από εμάς διδασκόμαστε τι σημαίνει χρήμα από τους γονείς μας, δηλαδή τι μπορεί να πει ένας φτωχός στο παιδί του σχετικά με τα λεφτά. Όπως λένε, πήγαινε στο σχολείο και να είσαι μελετηρός. Αυτό έμαθε μικρός. Το χρήμα δεν διδάσκεται στα σχολεία. Το σχολείο επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική κατάρτιση, αλλά όχι στην οικονομική. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι τραπεζίτες, δικηγόροι και λογιστές που είχαν άριστους βαθμούς στο σχολείο εξακολουθούν να αγωνίζονται για να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Το κλιμακούμενο εθνικό χρέος μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ιδιαίτερα μορφωμένους πολιτικούς και στους κυβερνητικούς υπαλλήλους που έχουν πάρει ανύπαρκτη ή σχεδόν ανύπαρκτη εκπαίδευση στο θέμα των χρημάτων. Συχνά ατενίζω τη νέα χιλιετία και αναρωτιέμαι τι θα συμβεί όταν θα έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που θα χρειάζονται οικονομική και ιατρική υποστήριξη. Θα είναι εξαρτημένοι από τις οικογένειές τους για να ζήσουν. Τι θα συμβεί όταν το ΕΣΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεμείνουν από λεφτά? Πώς θα επιζήσει ένα έθνος όταν η διδασκαλία οικονομικών θεμάτων επαφείται στους γονείς, οι περισσότεροι από τους οποίους θα έχουν καταντήσει, αν δεν είναι ήδη, φτωχοί? Επειδή είχα δύο πατεράδες με μεγάλη επιρροή, έμαθα και από τους δύο. Για παράδειγμα, ο ένας πατέρας είχε τη συνήθεια να λέει: «Δεν μπορώ να διαθέσω ένα τέτοιο ποσό». Ο άλλος πατέρας απαγόρευε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες εκφράσεις. Επέμενε να λέω: «Πώς θα μπορέσω να το διαθέσω?». Το ένα είναι μία δήλωση και το άλλο μία ερώτηση. Το ένα σε αφήνει ξεκρέμαστο, το άλλο σε αναγκάζει να σκεφτείς. Ο πατέρας μου επρόκειται να γίνει σύντομα πλούσιος. Εξηγούσε ότι προφέροντας τις λέξεις «δεν μπορώ να το διαθέσω», το μυαλό του σταματάει αυτόματα να δουλεύει. Κάνοντας την ερώτηση όμως «πώς μπορώ να το διαθέσω», το μυαλό μπαίνει σε λειτουργία. Δεν εννοούσε πως μπορεί κανείς να αγοράζει ό,τι θέλει. Ήταν φανατικός υποστηρικτής της εξάσκησης του ανθρώπινου εγκεφάλου, του ισχυρότερου υπολογιστή στον κόσμο. Έλεγε: «Το μυαλό μου δυναμώνει κάθε μέρα επειδή το εξασκώ. Όσο πιο δυνατό γίνεται, τόσο πιο πολλά λεφτά μπορώ να βγάλω». Πίστευε ότι η αυτόματη αντίδραση «δεν μπορώ να το διαθέσω» ήταν σημάδι πνευματικής νοθρότητας. Παρόλο που και οι δύο πατεράδες μου δούλευαν σκληρά, παρατήρησα ότι ο ένας είχε τη συνήθεια να στέλνει το μυαλό του για ύπνο όταν προέκυπταν θέματα σχετικά με χρήματα. Ενώ ο άλλος
είχε τη συνήθεια να εξασκεί το μυαλό του. Μακροπρόθεσμα, το αποτέλεσμα ήταν ο ένας πατέρας να γίνει οικονομικά ισχυρότερος, ενώ ο άλλος πιο αδύναμος. Η κατάσταση δεν διαφέρει πολύ από κάποιον που πηγαίνει τακτικά στο γυμναστήριο σε αντίθεση με κάποιον άλλο που κάθεται στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση. Η σωστή φυσική άσκηση αυξάνει τις πιθανότητες της απόκτησης καλής υγείας και η σωστή πνευματική εξάσκηση αυξάνει τις ευκαιρίες για πλουτισμό. Η νοθρότητα υποβαθμίζει τόσο την υγεία όσο και τα πλούτη. Οι δύο πατεράδες μου είχαν πολύ διαφορετικές απόψεις. Ο ένας πατέρας μου υποστήριζε ότι οι πλούσιοι έπρεπε να πληρώνουν περισσότερους φόρους ώστε να φροντίζουν τους λιγότερο προνομιούχους. Ο άλλος έλεγε: οι φόροι τιμωρούν αυτούς που παράγουν και επιβραβεύουν αυτούς που δεν παράγουν. Ο ένας πατέρας συνιστούσε: διάβαζε τα μαθήματά σου για να βρεις μια δουλειά σε μια καλή εταιρεία. Ο άλλος συνιστούσε: διάβαζε τα μαθήματά σου για να βρεις μια καλή εταιρεία να αγοράσεις. Ο ένας πατέρας έλεγε: ο λόγος που δεν είμαι πλούσιος, παιδιά μου, είναι γιατί έχω εσάς. Ο άλλος έλεγε: ο λόγος που πρέπει να είμαι πλούσιος, παιδιά μου, είναι γιατί έχω εσάς. Ο ένας προέτρεπε να μιλάμε για χρήματα και δουλειές στο τραπέζι, ενώ ο άλλος απαγόρευε να συζητάμε το θέμα των χρημάτων κατά τη διάρκεια του φαγητού. Ο ένας πίστευε ότι το σπίτι μας είναι η μεγαλύτερη επένδυσή μας και το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μας. Ο άλλος πίστευε ότι το σπίτι μου είναι στοιχείο του παθητικού μου και αν το σπίτι κάποιου είναι η μεγαλύτερη του επένδυση, τότε είναι χαμένος. Και οι δύο εξοφλούσαν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους. Αλλά ο ένας πληρώνει τους λογαριασμούς πρώτα και ο άλλος στο τέλος. Ο ένας πατέρας πίστευε ότι η εταιρεία όπου κανείς εργάζεται ή η κυβέρνηση πρέπει να φροντίζουν για τις ανάγκες των εργαζομένων και των πολιτών. Τον απασχολούσαν πάντοτε οι αυξήσεις των μισθών, τα σχέδια συνταξιοδότησης, τα ιατρικά προνόμια, οι αναρρωτικές άδειες, οι άδειες διακοπών και άλλα τυχερά. Θαύμαζε τους δύο θείους του που κατατάχθηκαν στο στρατό και πήραν ένα πακέτο συνταξιοδότησης και προαγωγών μετά από 20 χρόνια ενεργού υπηρεσίας. Γοητευόταν στην ιδέα των ιατροφαρμακευτικών προνομίων και των καταστημάτων αφορολόγητων ιδεών που παρήχε ο στρατός συνταξιούχους αξιωματικούς. Του άρεσε επίσης η δυνατότητα κατοχής καθηγητικών τίτλων εφόρου ζωής που ισχύει στα πανεπιστήμια. Έλεγε συχνά: έχω δουλέψει σκληρά για την κυβέρνηση και δικαιούμαι αυτές τις παροχές. Ο άλλος πίστευε στην απόλυτη οικονομική αυτοδυναμία. Καταφερόταν εναντίον της νοοτροπίας των κεκεκτημένων, εξηγώντας πως αυτή δημιουργούσε αδύναμους και άπορους ανθρώπους. Επέμενε πολύ στο θέμα της ικανότητας των ανθρώπων να ανταπεξέρχονται στα οικονομικά τους. Ο ένας πατέρας πάλευε να αποταμιεύσει μερικά δολάρια. Ο άλλος απλώς δημιουργούσε επενδύσεις. Ο ένας πατέρας με έμαθε πώς να γράφω ένα εντυπωσιακό βιογραφικό έτσι ώστε να βρω μια καλή δουλειά. Ο άλλος με έμαθε να συντάσω γερά επιχειρηματικά και οικονομικά προγράμματα ώστε να δημιουργώ δουλειές. Το να είμαι το προϊόν δύο ισχυρών προσωπικότητων μου επέτρεψε την πολυτέλεια να παρακολουθώ τις συνέπειες που έχουν οι διαφορετικές απόψεις κάποιου στη ζωή του. Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι πραγματικά καθορίζουν τη ζωή τους μέσα από τις σκέψεις τους. Για παράδειγμα, ο φτωχός πατέρας μου έλεγε πάντα: δεν θα γίνω ποτέ πλούσιος. Και αυτή η προφητεία έγινε πραγματικότητα. Ο πλούσιος μπαμπάς μου πάντα αποκαλούσε τον εαυτό του πλούσιο. Συνήθιζε να δηλώνει: είμαι ένας πλούσιος άνθρωπος και οι πλούσιοι δεν το κάνουν αυτό. Αν και έμεινε τελείως απένταρος μετά από μια μεγάλη οικονομική αναποδιά, συνέχισε να αποκαλεί τον εαυτό του εύπορο. Δικαιολογούσε τον εαυτό του λέγοντας: υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να είσαι απένταρος και στο να είσαι φτωχός. Το απένταρος είναι προσωρινό, ενώ το φτωχός αιώνιο. Ο φτωχός πατέρας μου έλεγε επίσης: δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Ή τα χρήματα δεν με νοιάζουν. Ο πλούσιος πατέρας μου έλεγε πάντα: τα χρήματα είναι δύναμη. Η δύναμη των σκέψεών μας ίσως να μην μπορεί να μετρηθεί ή να αξιολογηθεί, αλλά ως παιδί ακόμα κατάλαβα πολύ καλά ότι πρέπει να έχω συνέστηση των σκέψεών μου και του τρόπου με τον οποίο εκφράζομαι. Παρατήρησα ότι ο φτωχός πατέρας μου ήταν φτωχός όχι εξαιτίας του χρηματικού ποσού που κέρδιζε από τη δουλειά του, το οποίο δεν ήταν ευκαταφρόνητο, αλλά εξαιτίας των σκέψεων και των πράξεών του. Όταν ήμουν παιδί, έχοντας δύο πατεράδες, κατάλαβα πως όφυλα να είμαι εξαιρετικά προσεκτικός όσον αφορά τις σκέψεις που έλεγα να υιοθετήσω στις δικές μου. Ποιον έπρεπε να ακούσω, τον πλούσιο ή τον φτωχό πατέρα μου? Αν και οι δύο άντρες έτρεφαν τεράστιο σεβασμό στη μόρφωση και στη μάθηση, διαφωνούσαν ως προς το αντικείμενο που θεωρούσαν σημαντικό να διδαχθεί κανείς. Ο ένας ήθελε να διαβάζω πολύ, να πάρω ένα πτυχίο και να αποκτήσω μια καλή δουλειά όπου θα εργάζομαι για να πληρώνομαι. Ήθελε να σπουδάσω και να γίνω επαγγελματίας, δικηγόρος, συλλογιστής ή να πάω σε μια οικονομική σχολή για ένα μεταπτυχιακό. Ο άλλος με ενθάρρυνε να σπουδάσω πώς θα γίνω πλούσιος, να καταλάβω πώς δουλεύει το χρήμα και να μάθω πώς να το βάζω στην υπηρεσία μου. Έλεγε: δεν δουλεύω για το χρήμα.
ήταν λέξεις που επαναλάμβανε ξανά και ξανά. Το χρήμα δουλεύει για μένα. Στην ηλικία των 9, αποφάσισα να ακούω και να μαθαίνω από τον πλούσιο πατέρα μου για θέματα σχετικά με τα χρήματα. Κάνοντας αυτό, επέλεξα να μην ακούω τον φτωχό πατέρα μου, αν και εκείνος είχε όλα τα πτυχία. Ένα μάθημα από τον Ρόμπερτ Φρόστ. Ο Ρόμπερτ Φρόστ είναι ο αγαπημένος μου ποιητής. Αν και αγαπώ πολλά από τα ποίηματά του, το αγαπημένο μου είναι το «Ο δρόμος που δεν πήρα». Το μάθημά του με καθοδηγεί σχεδόν καθημερινά. «Ο δρόμος που δεν πήρα». Μπροστά μου έστεκαν δύο δρόμοι, κι εγώ βουβός στο σταυροδρόμι. Μοναχικός ταξιδευτής, στα δίχτυα της επιλογής, αγνάντεψα μακριά στα βάθη, να δω του ενός το μονοπάτι. Μα ο άλλος διεκδικούσε τώρα, της προσοχής μου ποιότερα δώρα. Και ίσως ο δρόμος αυτός, ο άλλος, να ήταν για μένα πιο μεγάλος, καθώς χορτάρια τον βαρέναν και οι ταξιδιώτες δεν τον παίρναν. Εκείνο το πρωί στο δρόμο, πήρα στα χέρια μου τον ώμο. Είπα, ο πρώτος σας περιμένει και η ευκαιρία μην πάει χαμένη. Αν και γνωρίζω πως εδώ, οι δρόμοι δεν έχουν γυρισμό. Έφτασα εδώ και αναστενάζω. Την ιστορία μου χαράζω. Όταν η μοίρα εκεί με σταμάτησε, πήρα το δρόμο που κανείς δεν περπάτησε. Το μονοπάτι που δεν παίρνουν πολλοί και αυτό μου άλλαξε τη ζωή. Μέσα στα χρόνια έχω συχνά αναλογιστεί το ποίημα του Ρόμπερτ Φρόστ. Η επιλογή μου να μην ακολουθήσω τις συμβουλές και τη στάση του μορφωμένου πατέρα μου απέναντι στα χρήματα ήταν μια οδυνηρή απόφαση, η οποία όμως καθόρισε την υπόλοιπη ζωή μου. Αφού επέλεξα το μέντορά μου, η εκπαίδευσή μου σχετικά με τα χρήματα άρχισε. Ο πλούσιος πατέρας μου με δίδασκε συνέχεια για μια περίοδο 30 χρόνων μέχρι την ηλικία των 39. Σταμάτησε όταν συνειδητοποίησε ότι είχα συνειδητοποιήσει και κατανοήσει πλήρως αυτό που προσπαθούσε να περάσει μέσα από το χοντρό, πολλές φορές κεφάλι του. Επειδή όταν ξεκίνησα ήμουν μόλις 9 χρονών, τα μαθήματα που μου δίδαξε ο πλούσιος πατέρας μου ήταν απλά. Και όταν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, ανακάλυψα πως υπήρξαν μόνο 6 κύρια μαθήματα που επαναλαμβάνονταν μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια. Το βιβλίο αναφέρεται σε αυτά τα 6 μαθήματα, τα οποία έχω διατυπώσει με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, όπως ακριβώς μου τα έχει διδάξει ο πλούσιος πατέρας μου. Τα μαθήματα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τις απαντήσεις, αλλά τους σηματοδότες. Σηματοδότες που θα βοηθήσουν εσάς και τα παιδιά σας να γίνετε πλούσιοι, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει σε έναν όλο και πιο ραγδαία, μεταλλασσόμενο και αβέβαιο κόσμο. Μάθημα 1. Οι πλούσιοι δεν δουλεύουν για τα χρήματα. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να γίνω πλούσιος? Ο πατέρας μου κούμπησε κάτω την εφημερίδα. Γιατί θες να γίνεις πλούσιος, γιέ μου? Γιατί σήμερα η μαμά του Τζίμι οδηγούσε την καινούρια του Σκάντιλακ και πήγαν στο εξοχικό του στην παραλία για το Σαββατοκύριακο. Πήρε μαζί του 3 φίλους του, αλλά εγώ και ο Μάικ δεν είμαστε καλεσμένοι. Μας είπαν ότι δεν είμαστε καλεσμένοι γιατί είμαστε φτωχά παιδιά. Αλήθεια? Ρώτησε ο πατέρας μου καχύποπτα. Ναι, αλήθεια, είπα κάπως πληγωμένα. Ο πατέρας μου κούνησε σιωπηλά το κεφάλι του, έσπρωξε τα γυαλιά του στη μύτη του και συνέχισε να διαβάζει την εφημερίδα του. Εγώ στεκόμουν εκεί, περιμένοντας μία απάντηση. Βρισκόμασταν στο 1956, ήμουν 9 χρονών. Κάποια παραξενιά της μοίρας με είχε ρίξει στο ίδιο σχολείο όπου οι πλούσιοι έστελναν τα παιδιά τους. Ήμασταν αρχικά μια πόλη φοιτιών ζάχαρης. Οι διευθυντές των φοιτιών και οι άλλοι εύποροι κάτοικοι της πόλης, όπως γιατροί, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τραπεζίτες, έστελναν τα παιδιά τους σε αυτό το σχολείο από την πρώτη μέχρι την έκτη τάξη. Μετά την έκτη τάξη, έστελναν συνήθως τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Επειδή η οικογένειά μου έμενε στη μία πλευρά του δρόμου, πήγα σε αυτό το σχολείο. Αν έμενα στην άλλη πλευρά του δρόμου, θα πήγαινα σε διαφορετικό σχολείο με παιδιά από οικογένειες σαν τη δική μου. Μετά την έκτη τάξη, αυτά τα παιδιά και εγώ θα πηγαίναμε στο δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο. Δεν υπήρχε ιδιωτικό σχολείο ούτε για μένα ούτε για αυτά. Ο πατέρας μου άφησε τελικά την εφημερίδα. Κατάλαβα ότι κάτι σκεφτόταν. Λοιπόν, γιέ μου, άρχισε να λέει αργά. Αν θες να γίνεις πλούσιος, πρέπει να μάθεις να βγάζεις λεφτά. Πώς θα βγάλω λεφτά? Τον ρώτησα. Χρησιμοποίησε το μυαλό σου, γιέ μου, είπε γελώντας. Αυτό που πραγματικά εννοούσε ήταν. Αυτά είναι όσα μπορώ να σου πω. Ή δεν ξέρω την απάντηση, οπότε μη με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Μία συνεργασία γεννιέται. Το επόμενο πρωί είπα στον καλύτερό μου φίλο τον Μάικ τι μου είχε πει ο πατέρας μου. Από όσο μπορούσα να καταλάβω, ο Μάικ και εγώ είμαστε τα μόνα φτωχά παιδιά σε αυτό το σχολείο. Ο Μάικ, όπως και εγώ,
βρέθηκε σε αυτό το σχολείο από μια παραξενιά της μοίρας. Κάποιος είχε μεταθέσει την νοητή γραμμή που όριζε την περιοχή του σχολείου και έτσι κι εμείς βρέθηκαμε στο σχολείο με τα πλούσια παιδιά. Δεν είμαστε πραγματικά φτωχοί, αλλά νιώθαμε σαν να είμαστε, γιατί όλα τα άλλα αγόρια είχαν καινούρια γάντια του baseball, καινούρια ποδήλατα και γενικά όλα τα είχαν καινούρια. Η μητέρα και ο πατέρας μας παρήχαν τα βασικά, όπως φαγητό, στέγη και ρούχα. Όμως μέχρι εκεί. Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: «Αν θέλεις κάτι πολύ, δούλεψε γι' αυτό». Θέλαμε κάποια πράγματα, αλλά δεν υπήρχαν πολλές διαθέσιμες δουλειές για 9χρονα αγόρια. «Και τι πρέπει να κάνουμε για να βγάλουμε λεφτά?», είπε ο Μάικ. «Δεν ξέρω», του είπα. «Αλλά θέλεις να γίνεις ο συνεταιρός μου?». Συμφώνησε. Και έτσι, εκείνο το Σάββατο πρωί, ο Μάικ έγινε ο πρώτος μου συνέτερος σε επιχείρηση. Περάσαμε όλο το πρωί προσπαθώντας να κατεβάσουμε ιδέες για να γίνουμε πλούσιοι. Περιστασιακά, συζητούσαμε για τους άνετους τύπους που διασκέδαζαν στο σπίτι του Τζίμι. Η ιδέα μας ενόχλησε λίγο, αλλά αυτή η δυσάρεστη αίσθηση ήταν τελικά θετική, γιατί μας παρότρινε να συνεχίσουμε να ψάχνουμε έναν τρόπο να βγάλουμε χρήματα. Τελικά εκείνο το απόγευμα είχαμε επιφύτηση. Ήταν μια ιδέα την οποία είχε πάρει ο Μάικ από ένα βιβλίο φυσικής που είχε διαβάσει. Συνεπαρμένοι δώσαμε τα χέρια και τώρα η συνεργασία είχε αντικείμενο. Για μερικές εβδομάδες μετά, ο Μάικ και εγώ τρέχαμε γύρω-γύρω στη γειτονιά μας, χτυπώντας τις πόρτες και παρακαλώντας τους γείτονες να μας κρατήσουν τα σωληνάρια από τις οδοντόκρεμές τους. Σαστισμένοι, οι περισσότεροι ενήλικες έδιναν τη συγκατάθεσή τους με ένα χαμόγελο. Μερικοί μας ρώτησαν τι θα τα κάνουμε. Η απάντηση ήταν: «Δεν μπορούμε να σας πούμε, είναι επαγγελματικό μυστικό». Η μητέρα μου άρχισε να ανησυχεί όσο περνούσαν οι εβδομάδες. Είχαμε επιλέξει ένα μέρος δίπλα στο πλυντήριο των ρούχων της για να στηβάζουμε το ακατέργαστο υλικό μας. Σε ένα καφέ χάρτινο κουτί, το οποίο κάποτε περιείχε μπουκάλια κέτσαπ, η μικρή στιβάδα μας από χρησιμοποιημένες οδοντόκρεμες άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει. Στο τέλος η μητέρα μου πάτησε πόδι. Η θέα των ακατάστατα χρησιμοποιημένων και ζαρωμένων σωληναρίων των γειτόνων την είχε αναστατώσει. «Τι κάνετε εκεί?», ρώτησε. «Και δεν θέλω να ακούσω ξανά ότι είναι επαγγελματικό μυστικό. Κάντε κάτι με αυτή την ανακαταστασία, αλλιώς θα τα πετάξω όλα έξω». Ο Μάικ και εγώ παρακαλέσαμε και κοιτέψαμε εξηγώντας ότι σύντομα θα τα συγκεντρώσουμε και αμέσως θα αρχίσαμε την παραγωγή. Την πληροφορήσαμε ότι περιμέναμε δύο ακόμη γείτονες να τελειώσουν τις οδοντόκρεμές τους για να παραλάβουμε τα σωληνάρια τους. Η μαμά μας εγγυήθηκε παράταση μίας εβδομάδας. Η ημερομηνία έναρξης της παραγωγής άλλαξε. Υπήρχε πίεση. Ήταν δουλειά του Μάικ να πει στους γείτονες να τελειώσουν γρήγορα την οδοντόκρεμά τους, λέγοντάς τους ότι ούτως ή άλλως ο οδοντίατρος λέει ότι πρέπει να βουρτσίζουν πιο συχνά τα δόντια τους. Άρχισα να συναρμολογώ τη γραμμή παραγωγής. Μια μέρα ήρθε ο πατέρας μου με ένα φίλο του να δει δύο 9χρονα αγόρια με μια γραμμή παραγωγής η οποία λειτουργούσε πυροτεδώς. Υπήρχε παντού μια λεπτή άσπρη σκόνη. Σε ένα μακρόσωνο τραπέζι υπήρχαν μικρά κουτιά από γάλα που είχαμε πάρει από το σχολείο και η ψησταριά της οικογένειας έλαβε από κόκκινα ζεστά κάρβουνα που καίγονταν τριζοβολώντας. Ο παπάς προχώρησε προσεκτικά. Αφού έπρεπε να παρκάρει το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου επειδή η γραμμή παραγωγής μπλόκαρε τον γκαράζ, όταν αυτός και ο φίλος του πλησίασαν, είδαν μια ανοξείδωτη κατσαρόλα πάνω στα κάρβουνα και τα σωληνάρια της οδοντόκρεμας να λιώνουν μέσα σε αυτή. Εκείνες τις μέρες οι οδοντόκρεμες δεν έβγαιναν σε πλαστικά σωληνάρια. Τα σωληνάρια ήταν φτιαγμένα από μόλυβδο. Έτσι λοιπόν, όταν καίγονταν η μπογιά, τα σωληνάρια έπεφταν στη μικρή ανοξείδωτη κατσαρόλα. Έλειωναν μέχρι που υδροποιούνταν και κρατώντας τις πιάστρες της μητέρας μου για τις κατσαρόλες, χύναμε το μόλυβδο μέσα από μια μικρή τρύπα στο πάνω μέρος των κουτιών του γάλακτος. Τα κουτιά του γάλακτος γεμίζονταν με γύψο. Η άσπρη σκόνη που ήταν σκορπισμένη παντού ήταν ο γύψος πριν τον ανακατέψουμε με νερό. Μέσα στη βιασύνη μου είχαν αποδογυρίσει τη σακούλα με το γύψο και ολόκληρη η περιοχή έμοιαζε να είχε χτυπηθεί από χιονοθύελλα. Τα κουτιά του γάλακτος ήταν τα εξωτερικά δοχεία για τα καλούπια του γύψου. Ο πατέρας μου και ο φίλος του μας παρακολουθούσαν όσο εμείς χύναμε προσεκτικά το ρευτό μόλυβδο μέσω μιας μικρής τρύπας στην κορυφή του κύβου από γύψο. «Προσεκτικά», είπε ο πατέρας μου. Κούνησα το κεφάλι μου χωρίς να κοιτάξω. Στο τέλος, αφού χύσαμε όλο το μόλυβδο, ακούμπησα την ανοξείδωτη κατσαρόλα κάτω και χαμογέλασα στον πατέρα μου. «Τι κάνετε εκεί?», ρώτησε με ένα επιφυλακτικό χαμόγελο. «Κάνουμε ό,τι μου είπες να κάνω. Θα γίνουμε πλούσιοι», του είπα. «Ναι», είπε και ο Μάικ, χαμογελώντας και κουνώντας το κεφάλι του. «Είμαστε συνέτεροι». «Και τι είναι αυτά τα καλούπια του γύψου?», ρώτησε ο πατέρας μου. «Παρακολούθησε», του είπα. «Αυτή θα είναι καλή παρτίδα». Με ένα μικρό σφυρί χτύπησα το σημείο που χώριζε τον κύβο στα δύο. Επιφυλακτικά σήκωσα το πάνω μισό από το καλούπι του γύψου και έπεσε ένα μολυβδένιο νόμισμα. «Ω, Θεέ μου»,
είπε ο πατέρας μου. Φτιάχνετε νομίσματα από μόλυβδο. Ακριβώς, είπε ο Μάικ. Κάνουμε ό,τι μας είπατε να κάνουμε. Βγάζουμε λεφτά. Ο φίλος του πατέρα μου γύρισε και ξέσπασε στα γέλια. Ο πατέρας μου χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι του. Μπροστά σε μια φωτιά και ένα κουτί χρησιμοποιημένες οδοντόκρεμες υπήρχαν δύο μικρά αγοράκια καλυμμένα με άσπρη σκόνη τα οποία χαμογελούσαν μέχρι τα αυτιά. Μας ζήτησε να τα αφήσουμε όλα και να κάτσουμε μαζί του στον μπροστινό σκαλί του σπιτιού μας. Με ένα χαμόγελο μας εξήγησε τι σημαίνει η λέξη πλαστογραφία. Τα όνειρά μας κατέρευσαν. Εννοείται ότι αυτό είναι παράνομο, ρώτησε ο Μάικ με τρεμάμενη φωνή. Άστα, είπε ο φίλος του πατέρα μου. Μπορεί να αναπτύσσουν ένα φυσικό ταλέντο. Ο πατέρας μου το στραβοκοίταξε. Ναι, αλλά είναι παράνομο, είπε ευγενικά ο πατέρας μου. Ωστόσο, επιδείξατε μεγάλη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία. Συνεχίστε έτσι. Είμαι αληθινά υπερήφανος για εσάς. Απογοητευμένοι, ο Μάικ και εγώ καθίσαμε εκεί αμίλητοι για περισσότερο από 20 λεπτά πριν αρχίσουμε να καθαρίζουμε αυτή την ακαταστασία. Η επιχείρηση τελείωσε την ημέρα που άρχισε. Σφουγγαρίζοντας τη σκόνη, κοίταξα τον Μάικ και είπα: Τελικά, μάλλον ο Τζίμι και οι φίλοι του έχουν δίκιο. Είμαστε φτωχοί. Ο πατέρας μου μόλις έφευγε τη στιγμή που άρθρωσε αυτές τις λέξεις. Παιδιά, είπε, φτωχοί θα είστε μόνο όταν τα παρατήσετε. Το πιο σημαντικό είναι ότι κάνετε κάτι. Οι περισσότεροι απλώς μιλούν και ονειρεύονται ότι θα γίνουν πλούσιοι. Εσείς κάνετε κάτι. Είμαι πολύ περήφανος και για τους δυο σας. Θα το πω ξανά. Συνεχίστε έτσι. Μην τα παρατάτε. Ο Μάικ και εγώ στεκόμασταν εκεί σιωπηλά. Ήταν ωραία λόγια, αλλά εξακολουθούσαμε να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Και πώς έγινε και δεν είσαι πλούσιος, μπαμπά, τον ρώτησα. Γιατί διάλεξα να γίνω δάσκαλος. Οι δάσκαλοι δεν σκέπτονται να γίνουν πλούσιοι. Απλώς μας αρέσει να διδάσκουμε. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω πραγματικά, λέγοντάς σου πώς βγάζει κανείς χρήματα. Ο Μάικ και εγώ επιστρέψαμε στο κάθισμα. Θα σας πω κάτι, είπε ο πατέρας μου. Αν θέλετε να γίνετε πλούσιοι, μη ρωτάτε εμένα. Μιλήστε στον πατέρα σου, Μάικ. Στον πατέρα μου, ρώτησε ο Μάικ δύσπιστα. Ναι, στον πατέρα σου, επανέλαβε ο πατέρας μου με ένα χαμόγελο. Ο πατέρας σου και εγώ έχουμε τον ίδιο τραπεζίτη και αυτός μιλάει συχνά για τον πατέρα σου. Μου έχει πει αρκετές φορές ότι ο πατέρας σου είναι φοβερός στο να βγάζει λεφτά. Ο πατέρας μου, ρώτησε ξανά με δυσπιστία. Τότε πώς γίνεται να μην έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο και ένα ωραίο σπίτι όπως τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Ένα ωραίο σπίτι και ένα ωραίο αυτοκίνητο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι πλούσιος ή ότι ξέρεις να βγάζεις λεφτά, απάντησε ο πατέρας μου. Ο πατέρας του Τζίμι δουλεύει στις φυτείες ζάχαρης. Δεν είναι πολύ διαφορετικός από εμένα. Δουλεύει για μια εταιρεία και εγώ δουλεύω για την κυβέρνηση. Η εταιρεία του αγοράζει το αυτοκίνητο για αυτόν. Η εταιρεία ζάχαρης μπορεί να έχει οικονομικά προβλήματα και ο μπάς του Τζίμι μπορεί σύντομα να βρεθεί στο δρόμο. Ο πατέρας σου είναι διαφορετικός, Μάικ. Νομίζω ότι χτίζει μια αυτοκρατορία. Και υποπτεύομαι ότι σε λίγα χρόνια θα είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Ο Μάικ και εγώ φουσκώσαμε από ενθουσιασμό. Με καινούργια ζωντάνια αρχίσαμε να καθαρίζουμε το χάος που είχε αφήσει πίσω της η υποτυπώδης πρώτη μας επιχείρηση. Καθώς καθαρίζαμε, σχεδιάζαμε το πώς και το πότε θα μιλήσουμε με τον πατέρα του Μάικ. Το πρόβλημα ήταν ότι ο πατέρας του Μάικ δούλευε πάρα πολλές ώρες και συχνά δεν γύριζε σπίτι παρά πολύ αργά. Ο πατέρας του είχε στην κατοχή του αποθήκες, μια κατασκευαστική εταιρεία, μια αλυσίδα καταστημάτων και τρία εστιατόρια. Τα εστιατόρια ήταν αυτά που τον καθυστερούσαν. Ο Μάικ, αφού τελειώσαμε το καθάρισμα, πήρε το λεωφορείο και πήγε σπίτι του. Θα μιλούσε στον πατέρα του όταν αυτός θα γύριζε σπίτι το βράδυ και θα του ζητούσε να μας διδάξει πώς να γίνουμε πλούσιοι. Ο Μάικ υποσχέθηκε ότι θα τηλεφωνούσε όταν θα είχε μιλήσει στον πατέρα του, ακόμη και αν ήταν αργά. Το τηλέφωνο χτύπησε στις 8.30 το βράδυ. Εντάξει, είπα, το επόμενο Σάββατο. Και έκλεισα το τηλέφωνο. Ο πατέρας του Μάικ είχε συμφωνήσει να συναντηθεί με μένα και τον Μάικ. Στις 7.30 το πρωί πήρα το λεωφορείο για τη φτωχική πλευρά της πόλης.